μέχρι τώρα στο βήμα μια αξιότιμη κυρία καθηγήτρια. Έχουμε την τιμή να παρευρίσκεται σήμερα κοντά μας η κυρία Κωνσταντίνα Γογάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα της ομιλίας της είναι η 21η Μαΐου, η Ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα. Γιόρταζε κιόλας και να σας πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι, απολογούμε γιατί δεν μάθατε το βιογραφικό μου, εγώ φταίω. Μου το ζήτησε ο κύριος Καρακασίδης, αλλά εγώ αμέλησα. Δεν πειράζει, θα με κρίνετε διαζώσεις. Ελπίζω να μου βάλετε καλό βαθμό. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα, γι' αυτό δέχτηκα αυτή την πρόσκληση, να μιλάω για αυτό τον τόπο στον οποίο ανήκω και από τον οποίο προέρχομαι, για τα Επτάνησα. Και απορώ γιατί αυτή η επέτειος περνάει λίγο στα αζήτητα, ενώ είναι πολύ μεγάλο ιστορικό γεγονός. Και μάλιστα πρέπει να πω, να ξεκινήσω ανάποδα και να πω ότι ίσως τα Επτάνησα θυσιάστηκαν για να πετύχουν αυτή την ένωση. Χάσανε πολλά. Η Κέρκυρα ειδικά έχασε πάρα πολλά. Μην ξεχνάτε ότι έκλεισε το Ιόνιο, την Ιόνιο Ακαδημία για να ανοίξει το νέο ελληνικό πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό, στο οποίο και ανήκω. Θα έπρεπε λοιπόν το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκω να πρωτοστατήσει σε αυτή τη γιορτή. Και δεν θέλω να τα βάλω με το θεσμό, αλλά καλό είναι να υπομνήσουμε έτσι όλοι μαζί κάτι τέτοια ζητήματα, να τα θυμίσουμε στους αρμόδιους. Μιλάω γιατί ο Αριστοτέλης άφησε μια κληρονομιά. Είπε ότι σωστός πολίτης είναι εκείνος που έχει τη συνείδησή του δρόσα, ενεργή, όχι εν υπνώση. Ήθελα λοιπόν σε αυτή την αίθουσα σήμερα να δω πάρα πολύ κόσμο, και νέους και γέρους και παιδιά, γιατί η Επτάνησος ανήκει σε όλη την Ελλάδα και η ιστορία των Ελλήνων ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Ας εστιαστώ σε κάποια σύντομα ιστορικά δεδομένα, αν και λίγο πολύ αναφέρθηκαν. Να πούμε λοιπόν ότι την 21η Μαΐου του 1864, 158 χρόνια πριν, έγινε αυτό το μεγάλο ιστορικό και πνευματικό γεγονός. Για ποιο λόγο πιστεύω και υποστηρίζω ότι η ένωση της Επτανήσου με τον Εθνικό Κορμό συνιστά ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της σύγχρονης Ελλάδας? Έχω δίκιο σε αυτό? Μόνο αν σκεφτεί κανείς πού θα βρισκόταν σήμερα η εθνική μας υπόσταση, αλλά και η πνευματική και η καλλιτεχνική και η λογοτεχνική μας υπόσταση, αν δεν είχε προηγηθεί η Ένωση και τα Επτάνησα ανήκανε σε άλλη περιοχή ξένη, τότε μόνο μπορεί να κατανοήσει την αξία της επετείου αυτής. Μόνο έτσι μπορεί να εκτιμηθεί η αξία, η συμβολή της Επτανήσου, που στην καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, επίσης στη δημιουργία της Επτανησιακής Λογοτεχνικής Σχολής, επίσης στην όθηση της μουσικής και του θεάτρου, και μάλιστα του μουσικού θεάτρου, επίσης στην επίδραση του εθνικού μας ποιητή, του Σολομού, του Κάλβου και τόσων άλλων λογίων και πνευματικών ανθρώπων και ποιητών. Πώς θα ήταν άραγε η Ελλάδα σήμερα αν δεν είχε ιδρυθεί στην Κέρκυρα το πρώτο
ελληνικό πανεπιστήμιο, η Ιόνιος Ακαδημία. Η Επτάνησος, εκτός από τα μικρότερα νησάκια, από τα οποία αποτελείται, αποτελείται από τις νήσους Κέρκυρα, Κεφαλινία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Ιθάκη, Παξί, Κύθυρα. Κάθε μία εξ αυτών, παρότι μοιάζουνε, διαφέρουν ωστόσο, γιατί κάθε μία εξ αυτών διαθέτει ιδιαίτερη μορφολογία και ιδιαίτερο χαρακτήρα. Από την προϊστορική ακόμη εποχή, τα νησιά αυτά διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο στην ελληνική ιστορία. Πάρτε παράδειγμα τον Όμηρο, στον οποίο προσέφεραν την ευκαιρία για μια πλούσια πηγή εμπνεύσεως και για την περιγραφή των ηθών και των εθίμων των αρχαίων εκείνων εποχών. Ο Οδυσσέας, ο Πολύπυρος, η πιστή Πηνελόπη, ο ευαίσθητος Τηλέμαχος, ο φιλόξενος Αλκίνοος, είναι ορισμένοι από τους ήρωες που προσωποποιούν τον προς το ωραίον και προς την τέχνη έρωτα των Επτανησίων. Το θαραλέο εθνικό τους φρόνημα διατηρήθηκε αναλύωτο και κατά τους κλασικούς χρόνους και κατά τους μέσους χρόνους, ώστε δικαίως ο Κάλβος να μακαρίζει τα νησιά αυτά που ποτέ δεν γνώρισαν τη σκληρή μάστιγα εχθρών τυράννων, όπως γράφει. Ωστόσο τα Επτάνησα, λόγω της ομορφιάς τους, της φυσικής και λόγω της ευρηματικής, θα έλεγαν, γεωγραφικής τους θέσης, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών ξένων δυνάμεων που θέλησαν να τα υποτάξουν. Μάλιστα, μετά την τέταρτη σταυροφορία και την πρώτη κατάληψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το 1204, τα νησιά του Ιωνίου αποκόπηκαν εντελώς από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αγαπητοί μου, πέρασαν 660 ολόκληρα χρόνια για να ξανασυνδεθούν και να υψώσουν ξανά τη γαλανόλευκη σημαία. Ακολούθησαν αλληλοδιάδοχες κυριαρχίες και η Επτάνησος βρέθηκε πάλι ενωμένη διοικητικά και πολιτικά το 1386, αλλά υπό την κοινή κυριαρχία της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας, με πρωτεύουσα την Κέρκυρα. Τα Επτάνησα αποτέλεσαν κτήσεις υπερπόντιες της Ενετικής Δημοκρατίας από τον 14ο αιώνα ως τον 18ο αιώνα, 400 χρόνια ενετή. Το σύστημα όμως εσωτερικής οργάνωσης της ενετίας ήταν εντελώς ξένο προς την ελληνική παράδοση και την νοοτροπία των Επτανησίων. Είχε ως βάση τη διάκριση των κατοίκων σε τρεις κατηγορίες. Τους ευγενείς, οι αριστοκράτες, τους αστούς και τους ποπολάρους. Στους αριστοκράτες ανήκαν όσοι προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες, με ό,τι αυτό σημαίνει, στη Γαλλινοτάτη και εγγράφονταν στο Λίμπρο Ντόρο, στη Χρυσή Βίβλο, συγκεντρώνοντας στα χέρια τους απλιστά όλα τα αγαθά, την ίδια στιγμή που οι άλλες δύο τάξεις αποκλείστηκαν εξ ολοκλήρου από κάθε εξουσία και από τη διοίκηση, ενώ ιδιαίτερα η τάξη των ποπολάρων, η οποία περιελάμβανε τους αγρότες και τους εργάτες, είχε περιέλθει σε τέτοια εξαθλίωση ώστε
να μην διαφέρει ουσιαστικά από την πραγματική δουλεία. Η κατάσταση αυτή, όπως ήταν φυσικό, είχε προξενήσει και μεμονωμένα κινήματα και γενικότερες λαϊκές εξεγέρσεις, όπως το περίφημο ρεμπελιό των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο το 1628, το οποίο πνίγηκε στο αίμα. Η κοινωνία ζούσε σε μία συνεχή αναστάτωση. Οπωσδήποτε βέβαια, όμως, πρέπει να το πούμε αυτό, η σχετικά ειρηνική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα διαβίωση και η αποσόβηση του τουρκικού ζυγού επέτρεψαν στους κατοίκους να προαγάγουν και την οικονομία και να αναπτύξουν σημαντική πνευματική κίνηση. Με την πάροδο του χρόνου, η κρατεά ενετία απόλεσε την παλιά ισχύ της, ενώ η ταχεία γαλλική προέλαση έφερε τον Μέγα Ναπολέοντα μέχρι τη Γαλινοτάτη, η πτώση της οποίας επηρέασε και την τύχη των Επτανησίων. Η Γαλλική Επανάσταση το 1789 βοήθησε σημαντικά στην αφύπνιση των λαών και στη δημιουργία μιας έστω υποτυπώδους εθνικής συνείδησης, κάτι που δεν θέλανε βεβαίως καθόλου οι αριστοκράτες. Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης είχαν ασκήσει μεγάλη επίδραση, πρέπει να το παραδεχτούμε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επειδή οι λαοί που ευρίσκονταν είτε υπό εξωτερικό ή εσωτερικό ζυγό πίστεψαν, θεώρησαν, θέλησαν να πιστέψουν ότι ήρθε η ώρα της απαλλαγής τους από κάθε είδους τυραννία. Έτσι οι Επτανήσιοι τον Ιούνιο του 1797 υποδέχτηκαν το Μέγα Ναπολέοντα ως ελευθερωτή, ρίχνοντας τη χρυσή βίβλο στην πυρά και ψάλλοντας στους δρόμους τη Μασαλιώτιδα και τον Θούριο του Ρήγα. Η φεουδαρχική κοινωνική ιεραρχία ανατράπηκε έστω εν μέρη και έγιναν και ορισμένες δημοκρατικές παρεμβάσεις από τους Γάλλους. Η συμπεριφορά όμως των Γάλλων απέναντι στους κατοίκους των νησιών, η αλαζονία τους, η περιφρόνηση των τοπικών Αγίων, η βαριά φορολογία, αλλά και η προπαγάνδα που ασκούσαν εναντίον τους η επόμενη κυρίαρχη, απογοήτευσε βαθύτατα τους κατοίκους των νησιών. Την πρώτη γαλλική κατοχή ακολούθησε μια περίεργη ένωση ρωσοτουρκική. Η επέμβαση με αυτή στα Επτάνησα έγινε βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη της μεγάλης αυτοκρατορίας της Αγγλίας. Τότε όμως επανήλθε στην Επτάνησο το παλιό αριστοκρατικό σύστημα και οι ευγενείς στράφηκαν με απόλυτη επιδικητικότητα εναντίον των δημοκρατικών. Εξάλλου και το πρώτο σύνταγμα ήταν αριστοκρατικό, ενώ όλες οι βραχίδιες αλλαγές που είχαν κάνει οι Γάλλοι φυσικά παραγωνίστηκαν. Ο λαός αποκλειόταν από κάθε συμμετοχή στα κοινά και από κάθε πολιτικό δικαίωμα. Από το 1800 έως το 1807 τα Επτάνησα συγκρότησαν δήθεν ένα αυτόνομο σε εισαγωγικά κράτος με την επωνυμία Ιόνιους Πολιτεία, η οποία όμως τελούσε εντελώς υπό την πλήρη επικυριαρχία της υψηλής πύλης. Τι αυτό μπορεί να είναι, όταν υπάρχουν ακόμα και μερικές αναφορές ότι μέχρι και φόρο υποτελείας πλήρωναν, αλλά δεν πήρε μεγάλη διάσταση αυτό το θέμα. Άλλωστε και οι Τούρκοι άρχισαν τέτοιες λαιλασίες και εκτελέσεις
ώστε οι Ρώσοι επενέβησαν προκειμένου να τους ανασχετήσουν. Οι αριστοκράτες δυνάστευαν ωστόσο. Ο μόνος που δεν είχε δυνατότητα να αντιδράσει και να αποφασίσει για το μέλλον του ήταν ο επτανησιακός λαός. Οι παλιές εποχές όμως είχαν αλλάξει και δεν ήταν πλέον δυνατόν ο λαός να ανεχθεί τα πολιταρχικά συστήματα του παρελθόντος. Είχε αφυπνιστεί. Προκλήθηκαν τότε αλλεπάλληλα επαναστατικά κινήματα. Μετά από τις εκλογές και το νέο σύνταγμα του 1823 που συνιστούσε τη δημοκρατία της Επτανήσου, που τότε καθιερώθηκε βέβαια η ελληνική γλώσσα, έτσι, ενώ επίσημη ήταν η ιταλική, όπως γνωρίζετε, και επίσης έγινε και κάποια κατάργηση προνομίων των αριστοκρατών, της κληρονομικής αριστοκρατίας. Ακολούθησε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, η συμφωνία στο Τιλσίτ, και τότε παραδόθηκε η Ρωσία, από τη Ρωσία τα Επτάνησα στη Γαλλία και τα νησιά πέρασαν εκ νέου στην αυτοκρατορική Γαλλία. Κοιτάξτε δηλαδή περιπέτεια. Δεν έμεινε δευτερόλεπτο 660 χρόνια η περιοχή χωρίς δυνάστες. Και όμως αντέξανε. Και όμως έμειναν Έλληνες και μιλούσαν ελληνικά. Και είχαν ως όνειρο ακριβώς να ξανασμίξουν την Ελλάδα. Ενώ οικονομικά πήγαιναν αρκετά καλά. Οι προσδοκίες των Επτανησίων διαψεύστηκαν εντελώς και από τη δεύτερη κυριαρχία των Γάλλων. Βέβαια ο Μεγάς Ναπολέον μετά το μετάνιωσε. Άσκησε αυτοκριτική στον εαυτό του. Αλλά το μετάνιωσε όταν ήταν πλέον αργά. Τα νησιά λοιπόν της Ιωνίου Πολιτείας περιήλθαν σταδιακά στην Αγγλία. Όχι ως κτήσεις, αλλά ως προστασία. Με την επωνυμία Ηνωμένα Κράτη των Ιωνίων. Η προβλεπόμενη αυτονομία στην πραγματικότητα παρέμεινε νεκρό γράμμα, καθώς ο πρώτος Άγγλος αρμοστής, ο Μέτλαμ, αναδείχτηκε ο πιο τυραννικός από όλους, καθώς ενώ χρησιμοποιούσε σαν δικαιολογία ότι ο επτανησιακός λαός δεν είναι όριμος, λέει, για αυτοδιοίκηση. Από την αρχή της Αγγλοκρατίας υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Οι Επτανήσιοι αποδείχτηκαν ανυπόταχτοι και τα νησιά έγιναν εστία αιματηρών εξεγέρσεων. Ειδικά οι Κεφαλονίτες αποτελούσαν μόνιμο πρόβλημα για το Βρετανικό στέμμα. Δεν καθότανε σε ησυχία. Τα επαναστατικά φρονήματα των Επτανησίων βρήκαν βέβαια την πολιτική τους έκφραση μέσα από το κόμμα των ριζοσπαστών, που επεδίωκαν αφενός την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, αλλά και αφετέρου τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Το 1848 ειδικά, που εισήχθηκε η ελευθεροτυπία, δημιουργήθηκαν πάρα πολλές εφημερίδες στην Επτάνησο. Και στην Κέρκυρα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά ο Ριζοσπάστης. Αντίπαλοι των ριζοσπαστών ήταν οι Άγγλοι πρωτίστως, αλλά και οι ντόπιοι αριστοκράτες, οι οποίοι συνήθως τασόταν με τους κατακτητές προκειμένου να μην χάσουν τα προνόμια τους. Και είχαν δημιουργήσει εκείνο το περίεργο κόμμα των ανθενωτικών ή των υποχθονίων, που τι κάνανε στην πραγματικότητα, φτιάχνανε ψεύτικα υπομνήματα και πλαστές κινήσεις προβοκάτσιας προκειμένου να δείξουν προς τα έξω ότι ο λαός δεν θέλει την ένωση. Θέλει να παραμείνει υπό την κυριαρχία των Άγγλων. Ο συγκεντρωτισμός των εξουσιών σε συνδυασμό με τον
ασταμάτητο έλεγχο των Άγγλων τηρητών, είχαν μετατρέψει την Επτάμισο σε πλήρη αγγλική κτήση. Οι κάτοικοι αντιδρούσαν συστηματικά προκειμένου να βρουν την αυτονομία τους. Η εκραγίσα ελληνική επανάσταση το 21, στην οποία απαγορεύτηκε να συμμετέχουν οι Επτανήσιοι από τους Άγγλους, αλλά συμμετείχαν αιματηρά, αναπτέρωσε το ηθικό τους σημαντικά. Το 1824, πριν ακόμα η Ελλάδα αποκτήσει την ανεξαρτησία της, είναι η εποχή που ο κόμις του Γκίλφορντ, Φρέντερικ Νόρθ, μεγάλος φιλένιλας της Κέρκυρας, υπό τις παρενέσεις βέβαια του Ιωάννη Καποδίστρια, δημιουργεί την Ιόνιο Ακαδημία, η οποία προήγαγε την επιστήμη και την σκέψη, το στοχασμό, την πνευματική ζωή και διήρκεσε επί 40 έτη η λειτουργία της. Το 1864 με την Ένωση διέκοψε οριστικά τη λειτουργία της για να δώσει τόπο στο νέο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κτίριο το 1943 κάηκε και βέβαια από τους βομβαρδισμούς των Γερμανών τότε και μισό αιώνα αργότερα δημιουργήθηκε το σύγχρονο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και ιδίως μετά τη θεμελίωση της Γαλλικής Δημοκρατίας το 1848, ο αγώνας εντάθηκε ακόμη περισσότερο. Ειδικά στην Κεφαλονιά, πολλοί απαγωνίστηκαν, οικίες καταστράφηκαν, καθώς ο σκληρότατος αρμοστής Henry Ward προς εκφοβισμό χρησιμοποίησε κάθε είδους αγριότητα. Το 1849 η Αγγλία αναγκάστηκε να δείξει ότι λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα κινήματα, παραχωρώντας κάποιες ελευθερίες, οι οποίες όμως δεν σύρασαν το πνεύμα που είχε εξαρτηθεί. Η πρώτη εκλεγήσα βουλή περιέλαβε πολλούς αντιπροσώπους ριζοσπάστες, 11 εκ των οποίων το 1850, 14 χρόνια πριν την Ένωση, πρότεινε με ψήφισμα την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Φυσικά ο αρμοστής διέκοψε τη διαδικασία και εξόρισε αρκετούς από τους βουλευτές. Στη συνέχεια όλες οι επόμενες βουλές είχανε μοναδικό θέμα το ψήφισμα για την Ένωση της Επτανήσου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και το κράτος να μην μπορεί να λειτουργήσει. Την ίδια περίοδο όμως οι Επτανήσιοι υποστηρίχτηκαν από τη διεθνή κοινή γνώμη που τάχθηκε υπέρ της αυτοδιάθεσης των λαών. Οι Άγγλοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να κρατήσουν τα Επτάμισα υπό την κατοχή τους. Όμως είχαν γίνει ένας τόπος πολύ κρίσιμος, επικίνδυνος για αυτούς, με πολλά έξοδα και με πολιτικές αναταραχές. Άλλωστε οι Επτανήσιοι ριζοσπάστες τους διαμήνυαν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο η εγκατάλειψη των νησιών. Έτσι οι Άγγλοι έκαναν μια πονηριά. Αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την παραχώρηση των Επτανήσων ως ένα διπλωματικό μέσο για να επιτύχουν τι? Την ανακήρυξη του αγγλόφιλου νεαρού πρίγκιπα της Δανίας, του οίκου του Γκλίξπουργκ, σε βασιλιά της Ελλάδας, του Γεωργίου Πρώτου. Του δώσανε την πρίκα του. Η πρίκα του ήταν τα νησιά. Υπήρχε στη μόδα το πρίκο σύμφωνο της εποχής. Το γνωρίζετε. Το καλοκαίρι του 1863, μετά τις εκλογές, οι νεοεκλεγέντες ρωτήθηκαν για την ένωση με την Ελλάδα. Το ψήφισμα της 23 Σεπτεμβρίου του 1863 ήταν ομόφωνο. Αναπόφευκτα
η συνθήκη του Λονδίνου στις 29 Μαρτίου του 1964 αποφάσισε ότι τα νησιά παραχωρούνται ως δώρο, η πρίκα, στο Γεώργιο I. Έτσι, την 21η Μαΐου του 1864, ο Θρασίβουλος Ζαΐμης παραλαμβάνει τα επτάνης από τον τελευταίο Άγγλο αρμοστή, τον Ερίκο Στόρκς, σε επίσημη τελετή στην Κέρκυρα. Και τα επτάνησα επιτέλους ενσωματώνονται στον ελληνικό κορμό. Τελικά, μετά από τόσες περιπέτειες και μεγάλους αγώνες, ο πόθος των δημοκρατικών επτανησίων, που επί 50 τουλάχιστον χρόνια αγωνίστηκαν επίμονα για την ένωσή τους με την Ελλάδα και που ποτέ δεν έχασαν την ελληνικότητά τους, έγινε πραγματικότητα. Τα Ιόνια νησιά επανέρχονται στους κόλπους της μητέρας Ελλάδας χάρη στον ένθερμο πατριωτισμό και τη στεναρή αντίσταση των κατοίκων τους. Από τη στιγμή αυτή, η ιστορία της Επτανήσου είχε εκ νέου συνδεθεί άρρηκτα με την ιστορία του ελεύθερου πλέον ελληνικού κράτους και με την τύχη του υπόλοιπου ελληνισμού. Για σήμερα, απλώς να πω στους Επτανήσιους, καλή μας τύχη, καλή συνέχεια σε όλα. Ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα, το υφιστάμεθα όλοι μαζί και το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί. Τουλάχιστον είμαστε ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.